Με την αγωνία των φορολογουμένων να φτάνει στο φουλ και με ουρές που όπως ήταν αναμενόμενο έκαναν την εμφάνισή τους, άνοιξε και πάλι για το κοινό η ΔΟΗ Ηρακλείου μετά από 10 ημέρες που έμεινε κλειστή λόγω πυρκαγιάς στο τμήμα εσόδων που όπως όλα μαρτυρούν οφειλόταν σε εμπρισμό. Το γνωρίζαμε από τις προηγούμενες μέρες ότι η πρώτη μέρα της επαναλειτουργίας ήταν δύσκολη. Κάναμε ό,τι προετοιμασία καλύτερη μπορούσαμε. Οι υπάλληλοι δεν λείπουν σε άδειες, είναι όλοι εδώ πέρα είτε πάνω στα γραφεία να εξυπηρετούν αιτήματα και ό,τι μπορούν, είτε κάτω στην είσοδο βλέπετε ότι έχουμε τρεις θέσεις εργασίας. Το περιμέναμε ότι ο κόσμος θα έρθει. Ζητήσαμε την κατανόηση. Μετά από 10 ημέρες, οι φορολογούμενοι, λίγο πριν λήξουν οι διορίες της 31ης Δεκεμβρίου, έσπευσαν να τακτοποιήσουν εκκρεμότητες. Όμως η εξυπηρέτηση γινόταν μόνο στην είσοδο της εφορίας, καθώς η πρόσβαση πολιτών στο υπόλοιπο κτίριο λόγω των οσμών κρίθηκε από το υγειονομικό και την επιθεώρηση εργασίας μη κατάλληλη σε αυτή τη φάση. Αποτέλεσμα ήταν να μην λείψει λόγω του όγκου των υποθέσεων τόσο ο εκνευρισμός όσο και η ένταση. Πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Ζητήσαμε την κατανόηση, κατανοούμε και εμείς από την πλευρά μας και γι' αυτό κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αλλά ζητάμε και την κατανόηση όσο το δυνατόν να έρχονται μόνο για επίγουσες υποθέσεις. Όπως διευκρίνησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΔΟΗ Ανατολικής Κρήτης, σχετική ανακοίνωση από την ΑΔΕ για παρατάσεις σε προθεσμίες που έχει ήδη ζητηθεί, αλλά επισήμως δεν έχει δοθεί, θα ήταν το κλειδί προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος να αντιμετωπίσουν πρόβλημα ή μια σειρά από περιπέτειες φορολογούμενοι οι οποίοι κινδυνεύουν είτε με πρόστιμα είτε ακόμη και με απένταξη από έργα. Βεβαίως και ο κόσμος έχει την αγωνία του και πολλά τηλέφωνα και ό,τι μπορούμε και διαπροσωπικά εδώ πέρα. Το κατανοούμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να πούμε εμείς στο κοινό. Και εμείς φορολογούμενοι είμαστε, όλοι προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Επί της ουσίας, οι μέρες που απομένουν μέχρι το τέλος του έτους, που έχει μια σειρά από καταληκτικές ημερομηνίες, πέραν της σημερινής, απομένει και η αυριανή. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τον όγκο εργασίας που πρέπει να καλυφθεί και που πάντως δεν υπάρχει περίπτωση να καλυφθεί παρά τις προσπάθειες των ηφοριακών, όπως σημείωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου. Από την πρώτη μέρα το ζητήσαμε και εμείς υπηρεσιακά και με έγγραφα σαν σύλλογος προς την ΑΔΕ. Προφορικά μας έχουν δοθεί διαβεβαιώσεις ότι θα δοθούν παρατάσεις και εμείς τις περιμένουμε γιατί και εμάς επηρεάζει, όχι μόνο εσάς. Και εμείς αυτή τη στιγμή προσπαθούμε σήμερα και αύριο να βγάλουμε δουλειά που δεν βγαίνει σε 2 ημέρες.